Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνεις στο iPhone. Πρόσεξε, όχι πρέπει, δεν πρέπει να κάνεις στο iPhone. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα δύο τέτοια βίντεο, βεβαίως ότι έχεις κάνει like, έχεις πατήσει το κουμπί subscribe γιατί πραγματικά βοηθάει πολύ και το καμπανάκι για να μην έχεις χάσει κανένα από τα επόμενα βίντεο. Καθώς το 90% από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι και πραγματικά βοηθάει πολύ. Τώρα, τι σας έχω για σήμερα. Σήμερα θα δούμε τι πρέπει να μην κάνεις στο iPhone. Πρόσεξε, όχι πρέπει, τι να μην πρέπει να κάνεις στο iPhone. Θα σας πω 10 πράγματα τα οποία όλοι στην καθημερινότητά μας θεωρούμε δεδομένα, τα οποία δεν είναι, και φυσικά κάνουμε κακό αντί να κάνουμε καλό στο κινητό μας. Πρώτα και βασικό λάθος που κάνουμε, λάθος σε εισαγωγικά λάθος που κάνουμε όλοι στο iPhone, είναι να σβήνουμε τις καρτέλες που ανοίγουμε. Το iPhone γενικότερα έχει μια διαφορετική λειτουργία, ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας που δεν χρειάζεται να κλείνεις όλες τις καρτέλες που έχεις ανοιχτές. Καθώς εσύ νομίζεις ότι κλείνοντας τις καρτέλες αποδεσμεύεις χώρο και μνήμη RAM στο κινητό σου, το μόνο που καταφέρνεις είναι ουσιαστικά να κάνεις το ακριβώς αντίθετο. Ανοίγοντας δηλαδή την εφαρμογή και κλείνοντάς την και πηγαίνοντας να την ξανανοίξεις, βλέπεις ότι ξαναβγάζει το λογότυπο της εκάστοτε εφαρμογής. Αυτό συμβαίνει για τον λόγο ότι όταν εσύ σύρεις μια εφαρμογή προς τα πάνω και πας να την ξανανοίξεις, χρησιμοποιείς περισσότερη RAM, αλλά χρησιμοποιείς και περισσότερη CPU ώστε να ανοίξει εκ νέου εφαρμογή. Οπότε, συστήνεται να αφήνεις τις εφαρμογές ανοιχτές, καθώς όταν θα πας να ανοίξεις εσύ μια νέα εφαρμογή ξανά, βλέπετε ότι ανοίγοντάς την ξανά, η εφαρμογή δεν ανοίγει εκ νέου. Η δομή του iPhone είναι έτσι φτιαγμένη ώστε να χρησιμοποιεί αλλιώς τα προσωρινά αρχεία. Οπότε δεν κάνεις κακό, αλλά κάνεις καλό αφήνοντας τις εφαρμογές ανοιχτές. Γι' αυτόν τον λόγο και η Apple δεν σου δίνει τη δυνατότητα να σβήνεις όλες τις εφαρμογές μαζικά, καθώς σου λέει ότι δεν χρειάζεται να τις σβήνεις. Δεύτερο βασικό λάθος που κάνουμε στο iPhone είναι ότι όταν ανοίγουμε την λειτουργία της κάμερας, για να πάμε εδώ πέρα πάνω, χρησιμοποιούμε το δάχτυλο και ανεβαίνουμε ψηλά. Αυτό πρακτικά είναι λάθος, καθώς αν κάνεις ένα swipe up, όλες οι ρυθμίσεις από επάνω βρίσκονται κάτω. Flash, νυχτερινή λήψη, RAW, τα πάντα. Όλα είναι κάτω. Οπότε δεν χρειάζεται να πιάνεις εδώ πέρα πάνω, καθώς με ένα swipe up έχεις όλες τις λειτουργίες ακριβώς κάτω. Τρίτο βασικό λάθος που κάνουμε στο iPhone. Στις ρυθμίσεις, όταν σας βγάζει μία νέα εφαρμογή, το πρώτο πράγμα που πατάτε είναι η εφαρμογή να παίρνει την τοποθεσία. Δηλαδή να χρησιμοποιεί την τοποθεσία η εφαρμογή όταν τη χρειάζεται. Αυτό είναι βασικό λάθος που κάνουμε στο iPhone, καθώς δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Όταν τρέχει στο παρασκήνιο εφαρμογή και χρησιμοποιεί το GPS, τρώει δεδομένα από το κινητό μας και τρώει φυσικά και μπαταρία. Οπότε θα πάμε στην τοποθεσία, γράφοντας τοποθεσία στην αναζήτηση. Και εδώ πέρα είναι όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τοποθεσία μας. Εμένα βλέπετε ότι το έχω βάλει στην χρήση, δηλαδή κάθε φορά που η εφαρμογή χρησιμοποιείται, έτσι πρέπει κιόλας να το έχετε κι εσείς. Όχι πάντα, στη χρήση, όταν ανοίγεις την εφαρμογή, τότε τη χρειάζεται. Τέταρτο βασικό λάθος που κάνουμε με το iPhone είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε σωστά καλώδια φόρτισης και γενικότερα σωστά καλώδια σύνδεσης. Βασική προϋπόθεση δεν είναι να χρησιμοποιούμε third party καλώδια, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούμε καλώδια τα οποία είναι πιστοποιημένα με MFI. Μέσα έχουν ένα microchip, το οποίο microchip βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία και της παροχής ρεύματος, αλλά φυσικά και στο να μην γίνει κάποια ζημιά. Οπότε πέρα των αυθεντικών καλωδίων που θα αγοράζετε, δεν θα αγοράζετε third party τα οποία δεν έχουν MFI πιστοποίηση. Θα κοιτάτε πρώτα απ' όλα να είναι MFI και μετά να είναι third party. Δεν μας πειράζει να μην δεν είναι αυθεντικό. Μας πειράζει να μην έχει πιστοποίηση MFI. Κρατήστε το αυτό. Πέμπτο πράγμα βασικό που πρέπει να ξέρεις για το iPhone σου. Αν σε περίπτωση ανοίξεις το Safari, έχεις εδώ πέρα κάποιες καρτέλες. Έτσι. Όπως βλέπετε, έχω πάρα πολλές. Τις καρτέλες όμως μπορείς να τις σβήσεις μαζικά πατώντας εδώ πέρα, κρατώντας πατημένο εδώ πέρα και βλέπετε ότι σου λέει κλείσιμο όλων των καρτέλων ή κλείσιμο αυτής της καρτέλας. Αν πατήσω κλείσιμο αυτής, σβήνει αυτήν. Κρατάω πατημένο και βλέπετε ότι σου λέει κλείσιμο όλων. Στην προκειμένη δεν θα τις κλείσω καθώς τις χρειάζομαι, αλλά αν το πατήσεις θα δεις ότι όλες οι καρτέλες σου μπορούν να κλείσουν. Έκτο και βασικό πράγμα το οποίο κάνουμε λάθος είναι ότι φορτίζουμε το κινητό μας με την θήκη.
όταν φορτίζουμε το κινητό μας, καλό είναι, ειδικά σε μέρες που έχει ζέστη, να το βγάζουμε από τη θήκη και να το φορτίζουμε χωρίς τη θήκη. Ξέρω, είναι ταλαιπωρία, ξέρω ότι δεν το κάνουν πολύ, ξέρω ότι ούτε εγώ το κάνω, καθώς είναι κουραστικό και βαρετό να το βγάζεις από τη θήκη. Δεν λέω να το βγάζετε συνέχεια, λέω τις σωστές ημέρες. Όταν σε περίπτωση έχει ζέστη και έχει πάρα πολύ ήλιο, μην το φορτίζετε με την θήκη. Να το βγάζετε από τη θήκη και να το φορτίζετε χωρίς τη θήκη. Όταν είναι χειμώνας, φυσικά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς το κινητό δεν υπερθερμαίνεται και δεν ανεβάζει τόσο πολύ θερμοκρασία. Όταν όμως έχει πάρα πολύ ζέστη και είστε στο αυτοκίνητο και το φορτίζετε την ώρα που είστε στο αμάξι, καλό είναι να μην το φορτίζετε σε σημείο που πέφτει ήλιος. Οπότε, αποφεύγουμε τον ήλιο, αποφεύγουμε να το φορτίζουμε τις ζεστές μέρες με την θήκη. Και το τρίτο και βασικό, όταν είμαστε σε εξωτερικό περιβάλλον, δεν το ακουμπάμε σε σημείο που χτυπάει πάρα πολλές ώρες ο ήλιος. Με αυτό το πράγμα, καταφέρνεις φυσικά πέραν το ότι να μην κάνεις ζημιά και φθείρεις το κινητό σου, επίσης δεν φθείρεις και την μπαταρία σου. Καθώς οι μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν ένα θέμα. Είναι επιρρεπείς στη ζέστη. Όσο πιο πολύ ζέστη πέφτει στο κινητό σου, τόσο πιο πολλούς κύκλους φόρτισης χάνεις από το κινητό σου. Τόσο πολύ η υγεία μπαταρία σου φτάνει σε σημείο να μην δουλεύει σωστά. Ένα επίσης βασικό λάθος εμείς που χρησιμοποιούμε τη Siri είναι το ότι περιμένουμε να βγει πρώτα εδώ πέρα κάτω για να την ρωτήσουμε αυτό που θέλουμε, ενώ πρακτικά δεν χρειάζεται. Δηλαδή, θα σας κάνω τον λάθος τρόπο και θα σας εξηγήσω πώς είναι ο σωστός τρόπος. Hey Siri, who's the weather today? It's currently clear and 20 degrees. Expect rain starting in the morning. Βλέπετε... Ευχαριστώ Siri. Βλέπετε ότι όταν εσύ ρωτήσεις κάτι την Siri, η Siri περιμένει, σου κάνει το uh-huh και περιμένει να την ρωτήσεις. Ενώ αν της πεις Hey Siri, who's the weather today? It's currently clear and 20 degrees. Expect rain starting in the morning, then cloudy skies starting in the afternoon. Οπότε πρακτικά δεν χρειάζεται να περιμένουμε το animation της Siri να βγει κάτω. Μπορείς να τη ρωτήσεις οτιδήποτε θέλεις κατευθείαν χωρίς να περιμένεις να βγει το animation. Εμείς περιμένουμε να βγει το animation και ουσιαστικά η Siri σου λέει ότι πες μου τι θέλεις, με φώναξες. Ενώ αν τη ρωτήσεις πρακτικά, απλά ξεκινάει να σου απαντάει την ερώτηση. Για όσους χρησιμοποιούν το Apple Music, το βασικό λάθος που κάνουμε με το Apple Music είναι το ότι όταν ανοίξουμε την λειτουργία της μουσικής, λάθος, όταν ανοίξουμε την μουσική και έχουμε στην βιβλιοθήκη και στα άλμπουμ κάποια τραγούδια, βλέπετε ότι το τραγούδι αυτό είναι κατεβασμένο. Αλλά πολλές φορές όταν εσύ έχεις κάποια τραγούδια και θες να τα ακούσεις offline, τα τραγούδια πηγαίνεις και τα κατεβάζεις μεμονωμένα ένα-ένα. Δηλαδή, αν εγώ ανοίξω μία playlist που έχω, ας πάμε εδώ. Βλέπετε ότι το τραγούδι, βλέπετε ότι όλα είναι κατεβασμένα εκτός από το τελευταίο. Αν εγώ πατήσω επάνω στο τραγούδι, βλέπετε ότι γράφει λήψη. Οπότε μεμονωμένα μπορείς να κατεβάσεις ένα-ένα τραγούδι. Αλλά πρακτικά αυτό δεν γίνεται. Καθώς αν βάζεις πάρα πολλά τραγούδια, πρέπει να τα πηγαίνεις να πατάς ένα-ένα, κλικ-κλικ-κλικ-κλικ. Και αυτό πολλές φορές δεν βολεύει. Οπότε πας ρυθμίσεις, πηγαίνεις εκεί που γράφει μουσική. Και στην μουσική πηγαίνεις και πατάς αυτό που λέει αυτόματες λήψεις. Όταν εσύ πατήσεις αυτόματες λήψεις, μόλις βάλεις ένα τραγούδι στην playlist, το τραγούδι κατευθείαν θα πάει και θα κάνει auto-download, χωρίς να πατήσεις απολύτως τίποτα. Και τελευταίο και βασικό πράγμα, το οποίο πολλοί δεν γνωρίζουν και κάνουν λάθος, είναι το ότι το κινητό μας έχει μέσα προσωρινά αρχεία. Η μνήμη CAS, η λεγόμενη. Η οποία μνήμη αυτή είναι η μνήμη η οποία αποθηκεύει πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται το κινητό μας να έχει συνέχεια μέσα του. Οπότε, μια φορά τον μήνα καλό είναι να απενεργοποιούμε το κινητό μας και να το ενεργοποιούμε ξανά, πατώντας τερματισμός και να κάνουμε ένα εκ νέου άνοιγμα. Κάνοντας reboot, ουσιαστικά βοηθάμε το κινητό μας να αποδεσμεύσει αυτή την προσωρινή μνήμη, αυτά τα προσωρινά αρχεία. Οι περισσότεροι θα φοβηθείτε είναι το ότι όταν απενεργοποιήσεις το κινητό σου, όταν το ενεργοποιήσεις ξανά το κινητό σου, δεν θα έχει αυτό που είχε πριν. Είναι λάθος αυτό, καθώς το κινητό μας κρατάει αυτά που χρειάζεται στην επανεκκίνηση. Δηλαδή, ούτε τις καρτέλες του Safari θα χάσεις, ούτε τις εφαρμογές τις οποίες έχεις στο παρασκήνιο θα χάσεις, ούτε τίποτε άλλο το οποίο είχες αυτή τη στιγμή ενεργοποιημένο. Και θα σας το δείξω αυτή τη στιγμή, μόλις ανοίξει το κινητό μας. Ανοίγοντας λοιπόν το iPhone, θα σας ζητήσει να βάλετε κωδικό, καθώς πρώτη φορά όταν ενεργοποιείτε ξανά το κινητό σας, χρειάζεται να βάλετε κωδικό και όχι Apple ID ή Face ID. Οπότε τώρα, εφόσον έχει ανοίξει το κινητό μας, βλέπετε ότι είναι ανοιχτές όλες όσες καρτέλες είχα εγώ πριν κλειστές, και αν πάω στο Safari, είναι όλες οι καρτέλες επίσης ανοιχτές. Βλέπετε ότι καθυστέρησε το Safari κάποια δευτερόλεπτα να ανοίξει, καθώς ήταν αυτά που κρατούσαν τη μνήμη CAS. Η μνήμη CAS του Safari γι' αυτόν τον λόγο έκανε ένα reboot το Safari και άνοιξε. Τώρα πλέον το κινητό μας είναι ακόμη πιο καθαρό από πριν και έχουμε σβήσει τη μνήμη CAS.
Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Βεβαίως, ότι έχεις κάνει like, έχεις πατήσει το κουμπί subscribe, γιατί πραγματικά βοηθάει πολύ και το 90% από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Μην ξεχάσεις επίσης Instagram και dimigeo.gr για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.